Καταστροφή και απόγνωση στον αγροτικό κόσμο από το νέο έντομο απειλή για τα κυπευτικά προϊόντα, το οποίο προκαλεί τεράστιες καταστροφές στις ντομάτες και όχι μόνο. Μας κυνηγάνε οι πάντες. Αυτό το έντομο τώρα ξεκίνησε από αρχές του καλοκαιριού. Αργήσαμε το κάνουμε να καταλάβουμε, αλλά τη ζημιά του την έκανε. Εγώ είμαι τώρα στην συγκομιδή. Απλά έχασα τους πρώτους 4 σταυρούς, γιατί μπαίνανε και τρυπούσαν την ντομάτα, με αποτέλεσμα αυτή να σαπίζεται και να την πετάω. Από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολα να το. Ένας παραγωγός να καταφέρει να το περιορίσει μέσα στο κήπο. Επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα και από ό,τι φαίνεται δημιουργεί μέχρι και ολική καταστροφή ενός κήπου. Αρχικά νόμιζαν ότι πρόκειται για έξαρση του εντόμου, τούτα αψολούτα, όμως στην πορεία διαπίστωσαν ότι πρόκειται για νέα απειλή στις υπαίθριες καλλιέργειες, καθώς το έντομο είναι εξαιρετικά πολυφάγο. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην περιοχή του Φόδελε, όπου χτύπησε το καμπανάκι κινδύνου, με τους αγρότες να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Στην αρχή νόμιζαμε κι εμείς ότι ήταν η τούτα που μαστίζει χρόνια τις αγροτικές καλλιέργειες. Μετά στην πορεία βλέπαμε ότι αυτό εξελιέζονταν αλλιώς. Δηλαδή άρχισαν και βγαίνανε μεγάλες κάμπιες μέσα από τους κορμούς των ντοματιών. Ήταν πάρα πολύ ανθεκτικό, δεν ψοφούσαμε τίποτα, δεν μπορούσαμε να το καταπολεμήσουμε. Και καταλάβαμε ότι τελικά ήταν κάτι άλλο. Η καινούρια απειλή. Σε επικοινωνία που είχαν με γεωπόνους, ενημερώθηκαν ότι πιθανόν να πρόκειται για το έντομο καραντίνας Σποντόπτερα φρουτζιπέρντα. Προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος του νέου εχθρού, αγρότες ζητούν τη διενέργεια ελέγχων από κλιμάκια της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και να αναζητηθούν τρόποι για την αντιμετώπιση του εντόμου. Αυτό προσβάλλει τον καρπό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Περνάει στη ρίζα. Εγώ υπολόγιζα περίπου στους 15 τόνους και έχω πάρει κάπου στους 6,5. Η ζημιά είναι υπολόγιστη. Απευθύνθηκα σε γεωπόνους που συνεργάζομαι και μου είπαν ότι είναι το καινούργιο έντομο. Αργήσαμε να το καταλάβουμε και όταν το καταλάβουμε ήταν αργά. Κάνω έκκληση στους ερευνητές γεωπόνους, στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ροδιτάκη που είδα ότι ασχολήθηκε με το θέμα, να γίνουν έρευνες για την καταπολέμησή του. Ένας γεωπόνος θα δυσκολευτεί να αναγνωρίσει αν πρόκειται για αυτό τον εχθρό ή για ένα ηθαγενές έντομο. Και επίσης ακόμα περισσότερο ένας παραγωγός. Άρα η διαπίστωση της παρουσίας του εχθρού θα πρέπει να γίνει σε υψηλό επίπεδο. Εάν δούμε ότι ο εχθρός αυτός απειλεί πραγματικά τις τεχνικές καλλιέργειες της περιοχής μας, τότε πράγματι θα πρέπει να μελετήσουμε το συγκεκριμένο εχθρό και να διαπιστώσουμε ποια εντομοκτόνα είναι αυτά τα οποία τον αντιμετωπίζουν καλύτερα. Ζητούμε λοιπόν από τους αρμόδιους να έρθουν στην περιοχή μας, να ελέγξουν τις καλλιέργειες και να δούμε πώς μπορούμε με έναν τρόπο να περιορίσουμε αυτό το έντομο. Να τους στοχεύσουμε σε σωστούς ψεκασμούς. Σε όλους που μπορούν να σκύψουν από πάνω, να μας βοηθήσουν, να το καταπολεμήσουμε, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε με την τούτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του εντόμου καραντίνας διαπιστώθηκε το 2016 στην Αφρική, σε περιοχές της Νιγηρίας, ενώ σήμερα βρίσκεται σε περισσότερες από 30 αφρικανικές χώρες. Όμως αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι έχουμε ένα τέτοιο έντομο στην περιοχή μας, το οποίο εν δυνάμει μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης ανά πάσα στιγμή. Οι ζημιές που προκαλεί η προνύμφη του είναι κυρίως ζημιές οι οποίες έχουν να κάνουν με καταστροφή φυλώματος, δηλαδή τρώει τα φύλλα, καταστροφή καρπών, βλαστών, καταστροφές μασιτικού τύπου, δηλαδή τρώει.